Όντως, λοιπόν, σήμερα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοφέλεια ένα από τα θέματα είναι η έγκριση υλοποίησης εκδηλώσεων με τον πολιτισμό παραπόδας, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, στο Περιγιάλη Καβάλας. Ξέρουμε όλοι πόσο πολύ όλοι οι συνδημότες μας πραγματικά χάρηκαν το περσινό παραπόδο στο Ασημακοπούλου. Και όχι μόνο οι συνδημότες μας, αλλά και γενικά οι επισκέπτες της περιοχής μας. Ήταν μια εκδήλωση που πραγματικά γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Φέτος λοιπόν, αυτό που σχεδιάζουμε, ο Δήμος Καβάλας και η Δημοφέλεια, είναι να διευρυνθεί το Φεστιβάλ Παραπόδας, με σκοπό να γίνουν περισσότερες εκδηλώσεις γενικά καθ' όλη την περίοδο του καλοκαιριού, ξεκινώντας δηλαδή από 11 Ιουνίου, είναι η πρώτη ημερομηνία που θα έχουμε μουσικές εκδηλώσεις στο φεστιβάλ στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου και με σκοπό να έχουμε εκδηλώσεις όλο το καλοκαίρι, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου. Ξεκινάμε λοιπόν με ημερομηνία που σας είπα 11 Ιουνίου, στην οποία ημερομηνία θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Μίλτο Πασχαλίδη και την επόμενη μέρα, 12 Ιουνίου, θα έχουμε έντεχνη λαϊκή μουσική με τον Βασίλη Πρασινάκη και την ορχήστρα του. Στη συνέχεια, μέσα στον Ιούνιο, θα έχουμε αντίστοιχα εκδηλώσεις 22 και 23 Ιουνίου και συνδυάζουμε την συναυλία με μουσικά σχήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μουσικής.